Κυρίες, κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, καλό μεσημέρι. Καλώς ήλθατε όλοι ανεξαιρέτως εδώ στις δικές μας γνωστότατες τηλεοπτικές επάλξεις, στις πολυαγαπημένες επάλξεις όπου προσδιορίζεται με το δικό της ιδιαίτερο σήμα ιδίων τηλεόραση. Είμαστε στο ΕΒΖΙΝ που ισχύει καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου. Η αρχή γίνεται πάντα στις 2.30 το απόμεσημέρι σε ό,τι αφορά τη ζωντανή μας παρουσία. Υπάρχουν βεβαίως, για να μην απορούν εκείνοι που πολλές φορές με καλούν νυχτιάτικα στο τηλέφωνο και μου λένε καλά, δουλεύεις και τη νύχτα. Δεν δουλεύουμε τη νύχτα. Τη νύχτα υπάρχει επανάληψη, όπως υπάρχει και την επόμενη, την κάθε επόμενη ημέρα, εκείνες τις πολύ πρωινές ώρες. Βρισκόμαστε σήμερα, εσείως ή όποιοι επιζήσαντες ή όποιοι εναπομείνεντες, την 22η, παρακαλώ, του Μάη του 2015, για το σωτήριον έτος λόγος ουδής. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο σωτήριον είναι. Και ένα ψηλόβροχο μας έφερε πολλαπλές μυρωδιές από την περιραίουσα άνοιξη και μας θύμισε ότι πέρα από τα δεινά μας υπάρχει μια φύση η οποία ξέρει να κρατάει τις ισορροπίες. Είναι καλό να την προσέχουμε, να μειούμεθα σε αυτήν, γιατί πολλές φορές είναι ο σωτήρι των εσωτερών μας. Αυτή η άνοιξη, έτσι όπως εδώ στη Βόρεια Μεσόγειο προσδιορίζεται, και είναι χάρμα όλων των αισθήσεων, για να μην εξαιρέσω ιδιαιτέρως κάποιες από αυτές. Σήμερα θα τολμούσα να πω, το έχω συζητήσει ήδη με την παρέα που περιμένει ως πρώτη προσκεκλημένη να ανοίξουμε αυτή την εκπομπή, ότι θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτή την ημέρα, επαιτειακά την 22η του Μάη δηλαδή, ως μια ημέρα όπου βρήθη γεγονότων που έχουν να κάνουν με πραξικοπήματα, με ανατροπές, με δολοφονίες, με τέτοια πράγματα. Αν αρχίσω τώρα, δεν θα τελειώσω ούτε στο τέλος της εκπομπής. Κάποια στιγμούλα, αν θα χρειαστεί, αν θα περισσέψει χρόνος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έτσι και σήμερα θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Γι' αυτό και υπάρχουν προσκεκλημένοι και στο πρώτο δικό μας ημίωρο, για να τα προλάβουμε όλα. Υπάρχει επίσης η ανάγκη να υπηρετηθεί και σήμερα οι λεγόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Θα έχουμε εδώ το φροντιστήριο πρότυπο για να μας δώσουν τις απαντήσεις, τις λύσεις για τα μαθήματα που σήμερα διαγωνίστηκαν οι πανέλληνες μαθητές και καλό είναι να ξεκινήσουμε. Πολλές φορές μιλάμε μέσα από την εκπομπή για την αξία της γνώσης της ρίζας, για την αξία του να γνωρίζει κάποιος τι υπήρξε πριν από αυτόν, κυρίως τα έχοντας σχέση με τους απόλυτους γεννήτορες. Και επειδή τα ερωτήματα κυρίως από τους νεοταξίτες, από τους λεγόμενους παγκοσμιοποιητές, τίθενται πάντα αμήλικτα, ότι τι σας νοιάζει τι έγινε χθες, το ζήτημα είναι τι κάνουμε σήμερα και να ετοιμαστούμε τέλος πάντων με τους καλύτερους τρόπους, που συνήθως είναι οι λεγόμενοι τις τεχνοκράτες, αυτοί είναι που μας τους έχουν υποδείξει, γι' αυτό βρισκόμαστε στα χάλια που βρισκόμαστε σήμερα, γιατί αφαιρέσαμε την ψυχή και αφήσαμε μόνο τη δίθεν πολιτική λογική να αναδείξει τα πράγματα, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, γιατί αυτό είναι το ορθότερο, βλέπετε που είμαστε. Νομίζω ότι ελαχιστοποιούνται καθημερινά οι αντιρρησίες και οι αμφισβητείες. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για την αξία της λαογραφίας, της γνώσης του παρελθόντος, με την ευκαιρία της παρουσίασης ενός βιβλίου που εμείς ως περίοικοι, ως αν θέλετε συντοπίτες, έχοντας συνεπώς περισσότερη γνώση περί των πραγμάτων που κατατίθεται μέσα σε αυτές τις σελίδες, γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο αξίζει το σύγγραμμα. Περί αυτού πρόκειται, το κρατώ στα χέρια μου, μάλλον θα αναδείξω και τις δύο εκδόσεις. Αυτή είναι η πρώτη και αυτή είναι η δεύτερη. Αυτή που μεθαύριο, κυριακάτικα, θα παρουσιάσουμε εκεί ψηλά σε ένα από τα πλέον όμορφα μπαλκόνια της Πιερικής Γης. Κυριολεκτικά επάνω στα Πιέρια, στους τόπους των Μηλαιών, αν θέλετε, γιατί πρόκειται για τρεις μηλιές. Η ιστορία της Μηλιάς Πιερίας, το κρατώ στα χέρια μου, είναι ένα απώνυμα, είναι ένα λαογραφικό, παύλα ιστορικό σύγγραμμα, μέσα στο οποίο όχι απλώς και μόνον οι επαείοντες και οι δήμονες μπορούν να βρούνε σημαντικά στοιχεία, αλλά και ένας απλός καθημερινός πολίτης μπορεί να απολαύσει την αξία του παρελθόντος και να γνωρίσει καλύτερα τους τόπους γύρω από αυτόν. Δίπλα μου βρίσκονται, για να υπηρετήσουμε αυτό το προσκλητήριο, να παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο,
ένας φίλος από τα πολύ παλιά, τον οποίο χαίρομαι, θα λέγα τώρα, αυτό δεν μπορεί να εκτιμηθεί, δεν μπορεί να αριθμηθεί, που βρίσκεται κοντά μου. Πολλά χρόνια πριν συναντιόμασταν εκ των πραγμάτων εδώ στην Παρολύμπια Πιερία και τώρα από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λαρίσης έχω την ευκαιρία να τον έχω και πάλι δίπλα μου. Πρόκειται για τον Δημήτρη Παπαδημόπουλο. Καλώς όρισες, αγαπητέ μου Δημήτρη. Καλώς σε βρήκα, αγαπητέ Ευγένη. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Να σε διορθώσω, ναι, αν μου επιτρέπεις. Είπες πολλά χρόνια πριν. Δεν πέρασε ούτε μία μέρα. Ναι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί αισθάνομαι και αισθανόμουν τόσο οικία κοντά σας. Για μένα είναι η δεύτερη πατρίδα. 16 μήνες έμεινα εδώ. Η συνεχής επαφή που έχω όλα αυτά τα χρόνια που διέδραμαν με εσάς εδώ, με κάνει να νιώθω ότι δεν πέρασε ούτε μία μέρα. Πίστεψε με. Μάλιστα. Εντάξει. Έχω καθημερινή επαφή. Έχουμε την ανάγνωση του υποκειμενικού χρόνου. Είμαι κοντά σε όλα. Εγώ το δέχομαι γιατί το εισπράττω ως τέτοιο. Σας αγάπησα πολύ και νιώθω και εισπράττω τη δική σας αγάπη. Εξάλλου αυτοί οι μήνες, οι 16 είναι συνόλο μήνες που υπηρέτησες εδώ τη Δημόσια Υγεία ως διοικητής του νοσοκομείου Κατερίνης, του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, έχουν γραφεί στην ιστορία και αποτελούν δείγμα γραφής. Ευχαριστώ πάντως για τα καλά. Και επειδή είναι και συγκρίσιμα τα ποσά με τους πρώην... Που κάνει το πολλό το έφυγε. Λοιπόν, θα εξηγήσουμε εντός ολίγου για ποιο λόγο βρίσκεται δίπλα μας ένας σημερινός αντιπεριφερειάρχης, ένας πρώην διοικητής νοσοκομείου. Τι σχέση μπορεί να έχει με όλο αυτό? Θα εξηγηθούν όλα. Προσκλητήριο κάνουμε. Στο άλλο άκρο, επειδή η εκπομπή συνηθίζει να παίζει με τα εξτρέμ, τέτοια είναι επιθετική, δεν ξέρει να μείνεται, βρίσκεται ο Γιώργος Τσιρώνης, ένας συνάδελφος, Πειραιάς στην καταγωγή. Αυτός είναι ο άμεσος δράστης, αυτός είναι που έχει την άμεση οικογενειακή σχέση, αν θέλετε, γιατί από εκεί εκπορεύεται το πόνιμα, με το εν λόγω βιβλίο. Η ιστορία της Μηλιάς Πειραιάς. Ο παππούς που είχε το ίδιο ονοματεπώνυμο, Γιώργος Τσιρώνης επίσης, ήταν εκείνος ο οποίος σκέφτηκε ότι αυτά τα στοιχεία δεν έπρεπε να χαθούν για τους επόμενους. Συνέγραψε λοιπόν, κράτησε αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό και τον παρέδωσε, όπως συνήθως συμβαίνει, σε έναν επιμελή εγγονό. Κυριολεκτικά βιώνω ένα εντελώς παρόμοιο φαινόμενο. Έχω εξηγήσει μερικά πράγματα εν πωλής στις εκπομπές εδώ στις μεταξύ μας συζητήσεις. Ανέλαβε λοιπόν αυτήν τη δράση ο Γιώργος Τσιρώνης και σήμερα έχουμε την ευτυχία να κρατάμε το πόνημα στα χέρια μας. Η εκδήλωση που θα έχει να κάνει με την επίσημη παρουσίαση αυτού του έργου θα γίνει μεθαύριο την Κυριακή, αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία, εκεί ψηλά, επαναλαμβάνω, σε ένα από τα πλέον εξαιρετικά όμορφα μπαλκόνια του Πιερικού τόπου. Στην Άνω Μηλιά, λοιπόν, στις 11 η ώρα, λέει η πρόσκληση, στο εξοκλήσι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Εκεί είναι μια άλλη ιστορία, μια μέγιστη, θα έλεγα, ιστορία για την Ελληνοορθοδοξία. Θα αναφερθούμε εντάχει και τα περισσότερα εξυπακούεται ότι θα τα απολαύσουμε και θα τα μάθουμε εκεί ψηλά. Νομίζω ότι θα είναι μια από τις καλύτερες συνάξεις που έχουμε επιχειρήσει τους τελευταίους καιρούς. Τουλάχιστον προσωπικά βρέθηκα κάποτε εκεί πάνω, πριν από 5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, και μάλωνα με τον εαυτό μου, γιατί τόσο κοντά και μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα σκεφτεί, δεν είχα αποτολμήσει να βρεθώ σε έναν τόσο υπέροχο τόπο. Αυτή η φορά λοιπόν θα είναι η δεύτερη. Θα μιλήσουμε για την εκδήλωση τώρα εκεί ψηλά, αυτό ήρθαμε να κάνουμε. Είμαστε και οι τρεις παρόντες εκεί στη σύναξη, στην έδρα τέλος πάντων. Να καλησπέρισω. Βλέπεις τώρα τι προσπαθώ να κάνω, αγαπητέ Γιώργο. Προσπαθώ να αποφύγω τη λέξη πάνελ. Όσο και να προσπαθείς να την αποφύγεις, σου έρχεται συνέχεια, γιατί δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Τσιρώνης θα ξεκινήσει να μας λέει πράγματα για αυτή την ιστορία. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σε ευχαριστώ και προσωπικά που θα είσαι ένας από αυτούς που θα προλογίσουν στην εκδήλωση, στην παρουσίαση του βιβλίου και DVD. Να το πούμε ότι υπάρχει ένα DVD. Εντάξει, στην πορεία αυτό.
Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Παπαδημόπουλο. Μπορώ να ευχαριστήσω και το τρίτο άτομο της παρέας που δεν είναι σήμερα εδώ, αλλά θα είναι μεθαύριο. Ό,τι θέλεις ευχαριστώ. Ο Γιάννης ο Κιφωνίδης, φίλος και αυτός από τα παλιά, συμφοιτητής μου στη Σχολή Δημοσιογραφίας. Λοιπόν, ξεκινώντας από το τελευταίο που είπες, Ευγένη, από τον μπαλκόνι. Εκεί στον Κοσμάτο Εντολό, όποιος πάει, δεν θέλει να φύγει. Στην κυριολεξία δεν θέλει να φύγει. Έχει τέτοια ηρεμία, τέτοια γαλήνη, γιατί ο τόπος είναι ευλογημένος. Όταν έχεις μπροστά σου ένα πεύκο που έχει μπει ένα σιδερένιο σταυρός από τον πατέρα Κοσμάτων Εντολό, δεν έχει καεί, δεν έχει μεγαλώσει, ένα ζωντανό θαύμα 200 και πλέον ετών, πώς να μην είναι ευλογημένος και να μην, ο τόπος και να μην ηρεμεί η ψυχή σου. Πού θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε παρουσίαση, οποιοδήποτε πράγματος για τους μιλιώτες, πέραν αυτού του τόπου. Οπουδήποτε αλλού, δεν νομίζω ότι μπορούσε να έχει την ίδια αξία. Εκεί που περπάτησε, εκεί που μίλησε, εκεί που δίδαξε, εκεί που κατήχησε ο Πατροκοσμάς ο Ετωλός. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Περιού πολύς ο λόγος και διαπαντός, γιατί ήρθαμε και σε πράγματα που το μνημονεύουμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Και μάλιστα, μου επιτρέπεις Γιώργο, νομίζω ότι το 1964 έχει εκδηλωθεί και πυρκαγιά. Ναι, δεν έχει καεί. Η οποία σταμάτησε 2-3 μέτρα πριν το πεύκο. Δεν έχει καεί το πεύκο. Δεν είναι αληθές αυτό κάπου. Αληθές. Είναι αληθές. Δεν έχει πάθει τίποτα. Και επιπροσθέτως, επειδή ξεκίνησε ο Ευγένιος να μιλάει περί λαογραφίας, πραγματικά είναι λυπηρό το φαινόμενο όλα αυτά τα στοιχεία, το λαογραφικό υλικό που έχουμε σε κάθε τόπο της πατρίδας μας, σε κάθε γωνιά. Είναι λυπηρό το φαινόμενο να διαρρέει μέσα από τα χέρια μας και να μας στερεί τις δυνατότητες. Αυτό το υλικό να μην το έχουμε, δηλαδή να μην μπορούμε να βιώσουμε, να ζήσουμε τις μορφές της ζωής που είχαν οι πρόγονοί μας. Είναι πολύ λυπηρό και για τα παιδιά μας, για τις υπερχόμενες κυρίως γενιές. Πρέπει επιτέλους να φορέσουμε την περικεφαλαία της μνήμης, την πανοπλία της τιμής θα έλεγα, να καθαρίσουμε την πηξίδα αυτή που έχουμε μέσα μας με το χνότο μας και να εξορίξουμε από το μεταλλείο, το πολύτιμο μεταλλείο της ψυχής μας, το λησμονημένο εαυτό μας, το διαμάντι, αυτό που έχουμε μέσα μας, αυτό που προσπαθούν να κλέψουν στην εποχή μας. Αυτόν τον εαυτό που έχουμε τόσο πλούσια ιστορία και λαογραφία και τον έχουμε αποθηκεύσει στην πιο απρόσιτη γωνιά του νου και της καρδιάς μας. Δεν επιτρέπουν τα σύγχρονα συστήματα εξουσίας του καιρού μας να μπούμε μέσα βαθιά και να τον βγάλουμε προς τα έξω. Και αυτό γίνεται επίτηδες, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μην μάθουμε ποτέ ποιοι είμαστε. Δεν θέλω να το προσδιορίσω άλλο, νομίζω ότι είναι πολύ κατανοητό αυτό που λέω. Έχουμε μόνοι μας στήσει κερκόπορτες, έχουμε μετακενώσει από τη Δύση ακρίτως διάφορα νέα στοιχεία δίθεν πολιτισμού, εν είδη πυθικισμού, φύλαφτοι γενόμενοι, αρδεύουμε από διάφορες χώρες τριτοκοσμικής και δήθεν πολιτισμένες αυτά τα αδαμάντια συμπλέγματα τα περίεργα, έχοντες απεμπολίσει ό,τι έχουμε λάβει από την Ανατολή, την καθημάς Ανατολή, δεν λέω την βαρβαρική Ανατολή, και έχουμε εγκολπωθεί ένα δυτικό πνεύμα, ακρίτως, το οποίο μας πάει σε λάθος δρόμο. Και αυτό γίνεται και πολύ πριν τη Γαλλική Επανάσταση, φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζει και ο Πατροκοσμάς, όπως λέμε και μέσα στο βιβλίο, ο οποίος έχει εκείνη την εποχή να αντιμετωπίσει όχι μόνο την τουρκική δουλεία, εκείνη την ατελείωτη φρικαλαιότητα τη νύχτα της τουρκικής του Οθωμανικού ζυγού, αλλά έχει να κάνει και με τα πρώτης γαλλικής επαναστάσεως, όπου έχουμε τότε τους Εβραίους οι οποίοι είναι την Κυριακή, προσπαθεί να κάνει τα σχολεία, έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό λοιπόν, αυτός ο πνευματικός κατήφορος που παρατηρούμε στην εποχή μας και τότε βέβαια, συνεχίζεται. Αυτό πρέπει να το αποτινάξουμε επιτέλους. Έχουμε σβήσει τα καντήλια από τα σπίτια μας, έχουμε κλείσει την πόρτα στο Χριστό, έχουμε το πνευματικό τον έχουμε ανταλλάξει, ξέρω εγώ, με το medium. Δεν έχουμε ακούσει το κλάμα των παιδιών των αγενήτων, παρά μόνο ενδιαφέρει αυτούς οι οποίοι θα πουλήσουν τα παιδιά. Δεν ξέρω τι να πω. Τα χώματά μας αυτά έχουν πνοή, Ευγένεια. Αυτά τα χώματά μας έχουν ψυχή. Και εμείς κοφεύουμε, εμείς κοιτάμε, ας πούμε, τι θα φάμε, γιατί έτσι μας κατήντησαν.
έχουμε λαογραφία, έχουμε παράδοση, έχουμε χίλια δυο πράγματα. Δεν χρωστάνε τα παιδιά μας να μην γνωρίζουν πράγματα. Φταίμε εμείς. Δεν έχουμε μάνα, έχουμε τηλεόραση σήμερα, έχουμε κομπιούτερ. Τα λέω τώρα αποσπασματικά, γιατί πραγματικά μου ήρθε ένα σύστρος τώρα με αυτό με τη λαογραφία. Ορμητικός ποινιός. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Ας συνειδητοποιήσουμε τη ματαιότητα του βίου μας, ενός βίου χωρίς τιμή. Ας συνέλθουμε επιτέλους. Ας έλθουμε σε αυτόν. Ας γυρίσουμε στα παιδικά μας χρόνια. Ας θυμηθούμε το σπίτι μας. Πώς να το πω αλλιώς. Έλεος πια. Ας ξυπνήσουμε. Ναι. Ας ξυπνήσουμε. Εγώ πάσχιζα να ρυθμίσω τα ρητορικά ερωτήματα, γιατί το καθένα ήταν μια σοβαρή επιγραφή. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε να έρθουν επιτέλους οι Έλληνες με κεφαλαία, αν θέλεις οι πολίτες με κεφαλαία, για να μην το προσδιορίζουμε κατά ανάγκη έτσι όπως πολλές φορές κάποιοι θέλουν να το παρεξηγούν. Βεβαίως και τους έχουμε προσπεράσει εδώ και πολύ καιρό. Μας είναι εντελώς αδιάφοροι και τους θεωρούμε εντελώς ακίνδυνους. Αλλά περιμένω αυτές οι φωνές να έρθουν εδώ με αυτόν τον ίστρο, με αυτήν την διάθεση, με αυτήν την γενναιότητα να πούνε επιτέλους πράγματα της αφύπνισης. Γιατί όντως εκεί. Εν κατακλείδη, θέλω να πω, ζούμε μία κρίση. Για μένα η κρίση δεν είναι σύμπτωμα, ούτε η αιτία. Είναι το αποτέλεσμα. Η αιτία είναι η συμπεριφορά μας. Το αποτέλεσμα. Είναι η κρίση. Εμείς φταίμε. Τα ρίχνουμε όλα στην κρίση. Να σε βοηθήσω λίγο, Δημήτρη. Τα ρίχνουμε όλα στην κρίση. Έτσι ήρθε η κρίση. Πριν την πτυχιακή μου, η τελευταία μεγάλη εργασία είχε να κάνει με τη μεταρρύθμιση του 1905 έως 1912, κάπου εκεί πέρα μέσα. Αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, έχουμε περάσει και λίγα χρόνια. Τα ίδια προβλήματα τότε, τα ίδια προβλήματα και τώρα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στην παιδεία. Δεν έχει γίνει τίποτα δραστικό το οποίο να αλλάξει ριζικά. Υπάρχει μια κυρία, ανοίγω μια παρένθεση στην Κατερίνη. Πού να αλλάξει, βέβαια. Προς το καλύτερο εννοείται, πάνω, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει μια κυρία στην Κατερίνη, δεν θέλω να αναφερθώ στο όνομά της, η οποία δεν είναι Ελληνίδα. Αλλά όμως ζει πάρα πολλά χρόνια, είναι παντρεμένη με Έλληνα εδώ. Καταγωγή της Ελβετία. Και συζητούσαμε. Και μου λέει, εμείς λέει στο δημοτικό, πότε μαθαίνει την ιστορία της περιοχής μας. Πατριωτογνωσία. Μαθαίνουμε την ιστορία της χώρας μας και μετά μαθαίνουμε, λέει, την παγκόσμια ιστορία. Εντάξει, δεν θα τα μάθουμε και όλα, δεν γίνεται, αλλά λέει, πρώτα ξέρουμε το τι έχει η περιοχή μας. Να μου πει κάποιος αν ξέρει ότι στην περιοχή του υπάρχουν αρχαία, αν γνωρίζει ότι υπάρχουν ρωμαϊκά λουτρά. Αν ξέρει ότι υπάρχει μνημείο ενός αγνώστου. Μαρτύρα ενός αγνώστου μάρτυρος. Δεν ξέρουμε ποιος είναι. Αν το γνωρίζουν τα παιδιά, αν γνωρίζουν ότι υπάρχουν στον Άγιο Δημήτριο 4.500-5.000 χρόνια πριν πολιτισμός. Τι υπάρχει τώρα. Τι υπάρχει, δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρουν κατά πού πέφτει η Νιοκεσάρια, η Ανδρομάχη. Που είναι, την Ανδρομάχη την ξέρουν γιατί πάει στο πανηγύρι. Εντάξει, κάνουμε και λίγο χιούμορ. Θέλεις να το. Δεν υπάρχει παιδεία βασικά. Θέλεις να το απεικονίσουμε έτσι πιο παραστατικά για να λάβουν γνώση. Γιατί τώρα χαμογελάνε οι αφυπνισμένοι, καταλαβαίνουν όχι μόνο την αξιότητα των όσων κατατίθενται εδώ έτσι με αυτήν τη γενναιότητα, αλλά κυρίως την απουσία όλων μας. Γιατί διαβαθμισμένη είναι η απουσία. Άλλος απουσιάζει λίγο, άλλος περισσότερο και πάει λέγοντας. Αυτό που δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν ελάχιστοι, είναι ότι είμαστε κι εμείς ένας τόπος που δεν έχει χρόνο και χώρο για τους δημιουργούς του. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο εκπαίδευσης, αν θέλεις, όπου υπάρχει και η ευθύνη μιας πολιτείας, που εννοείται ότι μας αντιπροσωπεύει, που εννοείται ότι κάνει τα γούστα μας, έτσι να το πω, εκχυδαϊσμένα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία προσπάθεια εκ μέρους της επίσημης πολιτείας μέσω της εκπαίδευσης να υπάρχει σε κάθε τόπο ένα κομμάτι μιας βιβλιοθήκης όπου θα υπάρχουν οι τοπικοί δημιουργοί. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Φυσικά. Διότι αν υπάρχει αυτό, να είσαι βέβαιος ότι κάποια παιδιά θα πάνε κοντά. Να είσαι βέβαιος. Φυσικά. Και πεταμένο να το βρουν σε ένα χωράφι μέσα, περνώντας από εκεί θα πούνε ένα βιβλίο και θα πάνε πέντε. Από αυτούς τους πέντε, ο ένας τουλάχιστον θα το αξιώσει. Είναι ζήτημα λοιπόν, όπως το έθεσε προηγουμένως, ότι εμείς βιώνουμε ένα αποτέλεσμα και ψάχνουμε να βρούμε εκεί, χωρίς να έχουμε τις δυνατότητες και τις ικανότητες, τις αιτίες. Η αιτία είναι ότι η ένεση έχει γίνει, ότι είμαστε σε νάρκωση και τα αποτελέσματα είναι πάνω σε ένα κορμί και σε μια ψυχή ναρκωμένη. Τα αποτελέσματα της αποσύρεσης.
αγαπάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και θα σου πω που θέλω να καταλήξω. Αγαπώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Αγαπώ και την πατρίδα. Υπάρχει αλληλουχία. Όταν αγαπώ την πατρίδα, εννοείται ότι αγαπώ και την τοπική, την ενστενή ενία πατρίδα. Η πατρίδα είναι αντίτυπον του γηίνου παραδείσου. Έτσι λοιπόν, από αυτήν την πατρίδα, την τοπική, εν προκειμένου την άνω μιλιά, την κάτω, τη μέση, τέλος πάντων, τη μιλιά. Η μιλιά, ένα χωριό. Ωραία, είναι όλα αλληλένδετα. Ξέρετε ότι τα ζώα αγαπούν την πατρίδα. Εμείς οι άνθρωποι δεν την αγαπούμε. Ο Λέων, ο βασιλεύς των ζώων, όταν συλλαμβάνεται ο εχμάλωτος, δεν γεννούσε τέκνα, δεν τεκνογονούσε σε άλλη γη, για να μην αφήσει τέκνα δούλα. Οι ηχθείς, έχετε ακούσει ότι όταν μεταναστεύουν, λέει, και πάνε και, αν μπορώ, τεκνογονούν, δεν ξέρω, πήγαιναν σε κάποιες περιοχές και γεννούσαν. Και πάντα εκεί. Έτσι, δεν είναι τυχαίο. Προσέξτε τώρα το συνειρμό. Ναι, να το πούμε και πιο απλά. Αν χαθεί ένα ζώο, ένα τετράποδο, έτσι, η μανία του εφόρου ζωής είναι να γυρίσει εκεί στον τόπο, όπου χάθηκε. Μπράβο. Ο αετός που πάει. Πάει η ψιπετής αετός στους βράχους. Ο παροκεανίτης υπερβόρειος πάει, μπορεί να του αρέσει το εύκρατον του κλίματος της Ελλάδος, πάλι θα γυρίσει στους παγωμένους ωκεανούς. Ο άλλος, ο βόρειος, ο Σουηδός, πάλι θα αγαπήσει την πατρίδα του, θα γυρίσει. Ο άλλος θα θέλει τον καπνό της καλύβας του να δει. Θέλεις Άρα, να πεις ότι είναι έμφυτο, έτσι, το της πατρίδος. Και αυτό που λένε «πας αγής», ξέρω εγώ που λέει γι' αυτό, εμένα μου εντάξει, θυμίζει... Εντάξει, τίθεται αλλού. Εντάξει, τίθεται αλλού, αλλά είναι λίγο βαρβαριστή, είναι λίγο ύποπτο, είμαστε και, πούμε, είμαστε και Οδυσσέες, όχι, έχει απλώς άλλη ανάλυση. Ναι, έτσι, έχει κάποια άλλη ανάλυση. Τέλος πάντων, όπως και να κάνουμε, πατρίδα είναι, έχει λίγο, τώρα να το πιάσουμε και θρησκευτικά, είναι λίγο, έχει κάνει ένα άλλο συνειρμό τώρα. Λοιπόν, αφού τα ζώα λοιπόν αντιλαμβάνονται αυτό εξ ενστίκτου, άνωθεν, πεμφθέντος και δοθέντος, δεν μπορεί εμείς οι άνθρωποι που είμαστε έμψυχα και λογικά όντα να τα έχουμε γραμμένα αυτά τα πράγματα στα παλαιότερα των υποδημάτων μας. Έλος πια. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θέλω να έρθουμε λίγο, βέβαια, καλή είναι η κουβέντα, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει, δεν το περίμενα, μια χαρά τα πάμε. Τα περισσότερα και τα έχοντα σχέση με την φιλοχώρηση εδώ, με το να μπει κάποιο στις σελίδες μέσα. Θα τα πούμε και Κυριακή πρωί. Και στην κάτω και στη μέση. Ναι, Κυριακή έτσι, πρωί επάνω στη μιλιά. Να βοηθήσω λίγο, συγγνώμη. Ναι. Είπε κάτι για τα ζώα. Πώς ονομάστηκε η μιλιά? Γιατί ονομάστηκε η μιλιά? Ένα στοιχείο του βιβλίου για να ανάξει. Είπε για τα ζώα, Δημήτρη, γι' αυτό. Λοιπόν, ένα έξυπνο κάτοικο περιοχή. Γιατί η μιλιά ακριβώς δεν ήταν σε εκείνο το σημείο, ήταν λίγο μέσα στο δάσος, σε καλύβες. Λέει, τι να κάνουμε, πώς θα πούμε το χωριό, λέει, δεν ήξεραν οι κάτοικοι τι να κάνουν, πού να μείνουν, πώς θα πούν το χωριό αυτό το καινούργιο που είχε δημιουργηθεί. Λέει αυτός ο έξυπνος ο μιλιώτης μετά, θα αφήσουμε τα ζώα, λέει, και θα πάνε εκεί που ξέρουν τα ζώα. Τα ζώα πήγαν σε ένα πολύ ωραίο οροπέδιο, με πάρα πολλές μιλιές, είχαν και το φαγητό τους, άρα τους βόλεψε. Μιλιά. Αγριομιλιές σε προκειμένου. Είχε πολλές. Και έχει ακόμη, ευτυχώς. Όχι τόσες πολλές, αλλά έχει. Έχει πολλές κρανιές. Εγώ πολλές φορές ανεβαίνοντας ψηλά. Έχει κράνα πολλά. Ναι, έχει και κράνα πολλά. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε εντάχει από το βιβλίο. Έτσι, κάπου μέσα είδα μια ενότητα, την οποία κυριολεκτικά την κατέφαγα, γιατί μου θύμισε κάτι ιστορίες, κάτι θρύλους, έτσι, πολύ λαϊκές, με τους Καλικάτζαρους και ξέρω εγώ, και τις βρήκα μέσα και είχα από παιδί να τα ακούσω. Και λέω τώρα, αυτό δεν μπορεί να είναι άσχετο. Κάποιοι άνθρωποι σε εκείνη την παιδική ηλικία είχαν σχέση με την περιοχή, είχαν σχέση με αυτές τις μνήμες, μου τα είπανε, μου τα διηγήθηκαν και μου έμειναν από τότε. Ναι, υπάρχουν κάτι πολύ ωραίες αναφορές. Στη θέση Πάδες και Πριόνι. Ναι, και σε πολλές ακόμη. Και επεξηγεί έτσι και τα. Συγγνώμη, δεν το έχω διαβάσει ακόμα, δεν έφτασα εκεί. Ναι, δεν έφτασα εκεί. Τώρα είσαι γιορτός. Είναι τα. Από τις τελευταίες σελίδες, είναι αυτά τα οποία έχω κι εγώ μικρός στο χωριό. Η ιστορία με το Μιλωνά, για παράδειγμα, και με τους Καλικάτζαρους. Αυτά μου τα είπε ο παππούς. Είναι μια ιστορία. Μα την άκουσα κι εγώ. Να σου πω γιατί. Δεν θυμάμαι τώρα πώς και από πού, αλλά θυμάμαι καλά ακριβώς την ίδια ιστορία. Ο παππούς μου πρωτού γίνει παπάς ήταν Μιλωνάς. Στα χέρια του
είχε ρέζια που τα έλεγε. Είτε είχε μπουν, ρέζια, είχε, ρέζια. Ναι, είχαν μπει μέσα, μέσα στο δέρμα του κομμάτια από σίδερο από το αλώνισμα. Από το μήλο. Νερόμυλος. Λοιπόν, το σίδερο. Έφευγε το σίδερο και κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια. Τα έβλεπα εγώ όταν μεγάλουν. Όσο μεγάλουν, έβλεπα και το ρωτούσα από τι είναι αυτά. Και όλα αυτά για τις γιαγιάδες, για τους καϊκάδους και όλα αυτά μου τα έλεγε. Τα είχε γράψει ο παππούς κάπως. Εντάξει, εγώ τα έκανα λίγο πιο intellectual. Ναι. Θέλω να μας πεις δύο κουβέντες γι' αυτό τώρα, για το πώς διαχειρίστηκες το υλικό. Ήταν γιατί αυτό ήταν ένα υλικό. Πάντως η γραφή είναι εκείνη, έτσι, είναι του παππού. Κράτησα... Και νομίζω ότι είναι δείγμα γραφής για μια γλώσσα που τέλος πάντων την έχουμε κλωτσίσει. Αλλά εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μου αρέσει πάρα πολύ. Ευγένει, πόσες χιλιάδες κλίματα έχει η ελληνική γλώσσα? Εντάξει. 800. Δεν τα έχουμε μετρήσει ακόμη. Και ανακαλύπτουμε συνεχώς καινούργιες λέξεις. Λοιπόν, για ποιο λόγο εγώ να πάω σε μια. Να πήγαινα σε μια γραφή που γράφονται όλα γιώτα, όλα τα ι, όλα τα έψιλον, για ποιο λόγο? Πείραζε να γράψουμε σωστά την ελληνική γλώσσα? Χάνεται η ετυμολογία, έτσι. Είναι σαν ένα γλυκό χωρίς ζάχαρη. Σωστά. Αυτή η γλώσσα. Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν είναι γλυκό, είναι πικρό. Ακριβώς. Είναι πολύ πικρό μετά. Έχει δίκιο ο Δημήτρη. Είναι πικρά πικρό. Δημήτρη, έχουμε ξέρει τώρα ένα πολύ σοβαρό τέτοιο δίλημα. Το ζούμε τώρα αυτές τις μέρες. Έχουμε σκεφτεί ότι πρέπει να εκδώσουμε όσο ακόμη είναι ζωντανός όλα τα βιβλία του Κυριάκου του Διακογιάννη. Είναι φίλτατος, κινείται εδώ στους τόπους μας τον τελευταίο καιρό. Κυριολεκτικά είναι φιλοξενούμενος. Και κάποια στιγμή καθίσαμε τρεις άνθρωποι και είπαμε, ρε, εσύ, όσο είμαστε ακόμη στα πράγματα εν ζωή. Ας το κάνουμε. Να το προσφορά θα είναι. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος κάτι θυμάται, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θα ερεθιστεί επαρκώς, υπάρχει μέσα ένας πατριωτισμός υγιέστατος, δεν τον παραβλέπει, δεν τον απαξιώνει ποτέ. Το σκεφτήκαμε λοιπόν, εκεί όμως κοντάψαμε στο γνωστό δίλημα. Ο Κυριάκος ο Διακογιάννης γράφει πολυτονικά. Και προς τιμήν του μας είπε, αποφασίστε το εσείς αυτό, γιατί είστε μοντέρνοι άνθρωποι. Όχι, πολυτονικό. Και μετά... εγώ λέω πολυτονικό. Ναι, καταλήξαμε τελικά στο πολυτονικό. Διατηρεί την ετυμολογία. Για να σεβαστούμε, ναι, και αυτό. Εγώ γράφω πολυτονικό ακόμα. Ναι. Και το κάνω επίτηδες. Δεν το έχω σταματήσει. Αλλιώς νομίζω ότι δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν μπορώ να αποδώσω. Ναι, το έχω κι εγώ, αλλά εννοείται ότι για τις σύγχρονες ανάγκες. Δεν ξέρω, αλίμονο, δεν σημαίνει κάτι. Το έχω εγώ πάντως. Το κάνω. Εμένα βοηθάει, δεν θέλω να αφήσω έτσι, μην παρεξηγηθώ. Εμένα με βολεύει πάντως. Και το διατηρώ. Και το μονοτονικό σιγά σιγά οδηγεί στο ατονικό. Και το ατονικό οδηγεί στη λατινική γραφή και η λατινική γραφή οδηγεί στον βαρβαρισμό. Στα Greek English, στα αυτά. Ωραία, ωραία τα έβαλε στη σειρά, θα το κρατήσω αυτό το κομμάτι που ξαναπαίξω. Αυτό το κομμάτι που ξαναπαίξω λοιπόν. Ακριβώς έτσι, αυτόν τον συνειρμό. Να τελειώσω με αυτό που έλεγα πριν. Ναι, τελείωσε γιατί θα τελειώσει και ο χρόνος μας. Ωραία. Συνέχισα έτσι, έγραψα, προσπάθησα να είμαι πολύ κοντά σε αυτά που έγραφε ο παππούς μου, στην γλώσσα μάλλον. Έτσι, κατέβαλα πολλές προσπάθειες. Ήταν δύσκολη η γραφή του παππού. Γιατί αρχαΐουσα, λαϊκή, όλα μαζί. Λίγο έτσι. Όπως μιλούσε. Ήταν ζώσα όμως. Ναι. Έτσι. Επειδή όμως και λόγια και καθότι και ιερέας και όλα αυτά μαζί, προσπάθησα και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ήταν ένα. Εντάξει, δεν θέλω να το κρίνω εγώ, αλλά μέσα μου πιστεύω ότι ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Πάντως σημείο δυσερμήνευτο και τέλος πάντων δυσνόητο δεν υπάρχει. Κανένα. Παρότι η γλώσσα είναι διαφορετική, τα διαβάζεις όλα και τα καταλαβαίνεις όλα. Βγαίνει μια κουβέντα τελευταία. Φαντάσου να μην υπήρχε ο Γιώργος Τσιρόνης, εγώ δηλαδή, να βγάλει αυτά τα πράγματα που με πολύ κόπο συγκέντρωσε κάποιος άνθρωπος. Και να κλείσω λέγοντας ότι μέσα υπάρχουν και 120 δημοτικά τραγούδια της περιοχής από τα 480 που έχω στην κατοχή. Μάλιστα, αυτά τα γνωρίζω. Ξέρω την συλλογή, τη γνωρίζω. Το DVD το οποίο ενσωματώθηκε... Στο DVD έχει φωτογραφικό υλικό και παλαιόθεν και σημερινό. Ναι. Έχει κείμενα μέσα και τραγούδια... λοιπόν, μέχρι εκεί. Ναι, λοιπόν, και δεν τα μαρτυράμε. Όχι, όχι. Απλώς κάποια πράγματα μένουν πλέον αθάνατα. Ναι. Μέσα. Εσύ πώς αποφάσισες να εμπλακείς, αγαπητέ Δημήτρη? Εσύ έχεις τρεχάματα τώρα με την αντιπεριφέρεια. Εκεί δεν είναι... Καταρχήν, τρεχάματα έχω, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Έχει να κάνει με την ιστορία, όπως είπαμε, την οποία υπεραγαπώ. Είναι υποχρέωσή μου να τρέχω και να συνδράμω σε ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία. Έτσι. Μου το ζήτησε φίλος, τιμώ τη φιλία. Έρχομαι σε μία δεύτερη πατρίδα, ο τρίτος λόγος.
έτσι, ευκαιρία και για επίσκεψη, αλλά έρχομαι και στην Κατερίνη. Και τέταρτον, μ' αρέσει να τρέχω. Ναι. Να πω κάτι ακόμα. Θα αυθαιρεσία, αλλά θα το τολμήσω. Και είχαμε εμείς καταληκτικά την ευλογία, την μεγάλη τύχη, να ξανακούσουμε ελληνικά στην εκπομπή και μάλιστα λόγια ελληνικά, ελληνικά της ποίησης. Γιατί αυτά είναι που έχουμε αποκηρύξει. Εντάξει, πες το εσύ, εγώ... Είναι, θα το πω δημόσια, εγώ έτσι συνηθίζω να μιλώ, είναι πολύ τυχερή η Θεσσαλή που έχουν έναν Δημήτρη Παπαδημόπουλο εκεί στο τιμόνι. Και οι Πύρης. Πολύ τυχερή. Που είναι, τον έχουν φίλο. Ναι, φυσικά και οι Πύρης. Και μπορώ να πω μια κουβέντα, μια τελευταία κουβέντα. Ένα πολύ, Δημήτρη, δεν τ' άκουσες. Δεν το είδες προχθές. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι ένας Τούρκος ακαδημαϊκός μίλησε για τη γενοκτονία του Πόντου στην Κατερίνη, ο κύριος Τσετίνογλου, και τον μπράβο του ανθρώπου. Βέβαια τον έχουν στοχοποιημένο, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι... Υπάρχουν και εκεί μάρτυρες. Ναι, ναι, δεν έχω, ο άνθρωπος, μπράβο του, δεν έχω να πω τίποτα. Δηλαδή δεν περίμενα να ακούσω από Τούρκο αυτά που δεν τα λένε Έλληνες. Ναι. Μήπως είναι κρυπτοχριστιανός. Δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω, υπάρχει. Αυτό. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Αυτό υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ναι, ναι, φυσικά. Πάντως, να κρατάμε ένα μικρό καλάθι σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που τέλος πάντων διαχειριζόμαστε τη λεγόμενη ιστορία. Πάντως, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν οι υγιέστεροι, υπάρχουν οι γνήσιοι, εκείνοι οι οποίοι θέλουν αυτό που γνωρίζουν να το καταθέσουν με γενναιότητα, και εκ των πραγμάτων είναι αυτοί οι οποίοι είναι μονίμως σε έναν κίνδυνο. Έτσι. Και δεν χάθηκαν λίγοι σε αυτή την προσπάθεια να πούνε την αλήθεια πάνω από τα έθνη. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να κυριαρχήσουν κάποια εποχή. Να έρθει το πνεύμα της αληθείας πάνω από αυτό που ονομάζουμε πολιτική, και ενώ θα έπρεπε να είναι υγιέστατο, γιατί γνωρίζουμε τις καταβολές του, γνωρίζουμε τη σχέση του με το ανθρώπινο «ον», δυστυχώς σε αυτή τη φάση είναι ό,τι χειρότερο. Είναι ο... Αν θέλεις, το απάνθρωπο, ο ορισμός του απάνθρωπου, είναι ακριβώς η πολιτική που βιώνουμε σήμερα. Για την οποία βεβαίως ευθύνη δεν έχουν μόνο οι άρχοντες. Έτσι. Να γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, τα υπόλοιπα. Ναι. Τα υπόλοιπα, την Κυριακή, επαναλαμβάνω, είναι ένα καλό προσκλητήριο. Ελάτε, θα θαυμάσετε πολλά πράγματα εκεί. Κυρίως τον τόπο. Στις 11 το πρωί μετά τη λειτουργία, κάποιοι θα πάμε και νωρίτερα λίγο να Αυτό πες, ότι θα γίνει η λειτουργία πριν την εκδήλωση και θα παρευρεθεί, θα πρωτοστατήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατέρας Παύλος Ντούρος. Ο οποίος είναι επίσης λογιότατος, έτσι. Θα είμαστε πολλοί και θα προσθέσουν πράγματα. Για όποιον θέλει να έρθει πιο νωρίς. Λοιπόν, την Κυριακή στις 11 επαναλαμβάνω, η ώρα έναρξης επάνω στην Μιλιά, στην εκκλησία του Κοσμά, του Αιτωλού, του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Αγαπητοί μου, σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι κάθε επιτυχία και βεβαίως για το επικείμενο καλοκαίρι ό,τι καλύτερο. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα για τις όποιες διαφημίσεις. Επανερχόμεθα, σήμερα είναι Παρασκευή. Έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις, που σημαίνει ότι το φροντιστήριο πρότυπο είναι εδώ. Είχαμε διαγωνιστέντες και σήμερα. Θα δοθούν απαντήσεις και λύσεις. Να πάρω και εγώ αμέσως, το δικαίωμα, να δω τι έγραψε. Να το κάνεις και εσύ αυτό. Και στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας Παρασκευής θα θυμηθούμε, να λοιπόν, η επανασύνδεση με τις ρίζες, με την ιστορία, με την μάχη της Κρήτης, η οποία, ως γνωστό, ξεκίνησε την 20η του Μάη του 1941 και κατέληξε στην 1η Δευτέρα, λέγεται, τουλάχιστον οι πολεμικές επιχειρήσεις τότε τελείωσαν, του Ιούνιου. Ήταν ακριβώς εκείνο το μικρό ίσως διάστημα, το οποίο όμως συνετέλεσε στο να χάσουν πολύτιμο χρόνο οι τότε κατακτητές, οι Ναζί, οι Γερμανοί, και να έχουμε μια εντελώς διαφορετική έκβαση στις πολεμικές επιχειρήσεις εκείνης της εποχής του λεγόμενου Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.